Κοιτάτε να δείτε, όσοι τα έχουν βάλει με τις αγορές έχουν φάει τα μούτρα τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τους κυρίους, τους κύριους και τις κυρίες του G7. Ναι, μεν μπορεί να θέλουν να αποφασίσουν και να επιβάλλουν, δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, διότι οι αγορές είναι χειραφετημένες. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να επιβάλλεις στις αγορές ανώτατες τιμές. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Mm. Δηλαδή, αν θες να πας στην προ-αγορών εποχή, τότε οι τιμές θα αποφασίζονται διμερώς μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων, καταναλωτών, και τότε θα επικρατήσει άλλος χορός. Είναι ο χορός του ΟΠΕΚ πρώτου 73. Ή και αμέσως μετά τη δεκαετία του 73 με 79, όπου ο ΟΠΕΚ καθόριζε αυτός με φετφάδες που έβγαζε κάθε μέρα τις τιμές και έτρεχαν όλοι να συμμορφωθούν. Αυτό το τουπέ, αν το βάλουμε στη λαϊκή, έσπασε το 83 όταν δημιουργήθηκε η πρώτη αγορά εμπορευμάτων πετρελαίου στη Νέα Υόρκη και το 84 ακολούθησε αυτή του Λονδίνου. Και από τότε οι τιμές του πετρελαίου αλλά όλων και των ενεργειακών προϊόντων καθορίζονται μέσα από τις αγορές, όπου μπορούν να συμμετέχουν και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Είναι ένα πολύ δημοκρατικό σύστημα. Δεν θέλουμε δημοκρατικό σύστημα. Τότε θα γυρίσουμε στη δικτατορία των προμηθευτών. Αυτή είναι, τόσο απλή είναι η επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Άρα ο φίλος μας ο Γιάννης που πρόσφατα ήρθε από το Βέλγιο για διακοπές στην Κρήτη, καλά το λέει ο άνθρωπος, ότι ρε παιδιά, πού μας πάτε? Και ιδίως εδώ στην Ευρώπη, κύριε Σταμπολή, γιατί είστε ένας από τους ανθρώπους, πρέπει να το πω αυτό, που από πέρυσι τον Ιούλιο και πιο πίσω, αλλά στέκομαι στον Ιούλιο, είχε αρχίσει να ανοιχνεύει αυτή την άνοδο των τιμών στα ενεργειακά και έκροε καμπάνες, όχι καμπανάκια, καμπάνες. Και ένα χρόνο μετά ακούω σήμερα τον Υπουργό να ανακοινώνει την επέκταση των επιδημοτικών πολιτικών. Καλό είναι και αυτό στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος, πρέπει να το πω. Εδώ μας φτάσαν με τα επιδόματα. Όμως τον ακούω να λέει οι λιγνητικές μονάδες λειτουργούν. Μάλιστα από το Σεπτέμβριο μπαίνει και η μονάδα 5, το Λεμαΐδα 5 του Λιγνίτη. Και λέω εγώ τώρα, καλά, ένα χρόνο μετά, τώρα το θυμηθήκατε όλοι όταν το φώναζαν οι ειδικοί, ότι παιδιά δεν μπορεί να πάμε με βίαιο τρόπο και είμαστε μια οικονομία πολύ ευαίσθητη με ένα κόσμο εξουθενωμένο. Αυτός ο κόσμος δηλαδή ένα χρόνο τώρα τι πληρώνει? Κύριε Σαχίνη, είμαστε μια οικονομία που εξαρτώμαστε από τις ενεργειακές εισαγωγές. Έχουν φτάσει στο 82%. Είμαστε τις πλέον εξαρτώμενες ενεργειακά οικονομίες στην Ευρώπη. Λοιπόν, ενώ έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει τεθεί το θέμα της μείωσης των εισαγωγών σαν νούμερο ένα στόχο της οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής, καθόμαστε και σκεφτόμαστε την πράσινη ανάπτυξη. Καλή πράσινη ανάπτυξη. Και εγώ αφιέρωσα 20 χρόνια της ζωής μου στην πράσινη ανάπτυξη, όταν άλλοι δεν ασχολούνται και δεν περίμενα με την κλιματική αλλαγή, το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής για να ασχοληθούμε. Ήταν πιο πηγαίοι λόγοι και πιο ουσιαστικοί. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή λάθος πηγαίνουμε. Δεν είναι ο γυαλός στραβός που λένε. Εμείς πηγαίνουμε λάθος, αρπανίζουμε λάθος. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θα έρθω στα μεγάλα, γιατί γι' αυτό μας ενδιαφέρει να σας ακούσουμε σήμερα, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε από τους καταλληλότερους. Γίναν και κάποιες ανακοινώσεις για ένα plan B. Ακούω σήμερα λοιπόν ότι η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού στη Ρεβιθούσα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και κατέπλευσε σε χρόνο ρεκόρ το ειδικό δεξαμενόπλιο που αυξάνει την αποθηκευτική ικανότητα του σταθμού κατά 145.000. Σωστή κίνηση αυτή. Κανένας δεν αντιλέγει. Σωστή κίνηση. Όμως θα φτάσουμε σε ένα σημείο που μπορεί να έχουμε αποθηκευτική ικανότητα LNG, αλλά να μην έχουμε χρήματα να το εισάγουμε το LNG. Με προλάβατε, γιατί εσείς μας το μάθατε αυτό. Ένας άξονας είναι η επάρκεια και ένας δεύτερος, είπατε, είναι η τιμή. Ναι, η τιμή σήμερα έχει εκτοξευθεί στα 172 ευρώ ένα μεγαβατόρα το TTF, όταν μέχρι τα μέσα Ιουνίου και τους προηγούμενους τρεις μήνες ήταν γύρω στα 80 με 90.
ευρώ ένα μεγαβατόρα. Και τώρα έχει πάει σε 172 και ανεβαίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, θα φτάσει μια στιγμή που θα έχεις χώρο, δεν θα έχεις όμως χρήματα. Διότι αυτή τη στιγμή ένα δεξαμενόπλιο LNG κοστίζει γύρω σε 120 εκατομμύρια δολάρια. Τη στιγμή που έκανε 20-25 πριν από ένα χρόνο. Άρα... Και σε λίγο θα κάνει 150 και μετά από λίγες μέρες θα κάνει 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ποιος θα τα δώσει? Θα τα δώσει μόνη της η ΔΕΗ, θα τα δώσει μόνη της η Αλπέντισον, θα τα δώσει μόνη της μια χύψη εταιρεία? Μπορεί να μπορούν, αλλά θα το κάνουν μία-δύο φορές, παραπάνω δεν μπορούν. Θα πρέπει να συνασπιστούν για να φέρουν τέτοιου είδους φορτία. Ούτε είναι αρκετό να λέμε ότι 5 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με εισαγόμενο φυσικό αέριο σε περίπτωση που χρειαστεί το χειμώνα θα έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου και λειτουργίας με ντίζελ, γιατί ούτε εκεί ξέρουμε την τιμή τι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η τιμή. Η τιμή είναι στα 114 δολάρια το βαρέλι. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια καθίζηση της τιμής κατά 10 δολάρια μέσα σε μια μέρα, διότι... ανακοινώθηκαν, διότι ουσιαστικά έπεσε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, βυθίστηκε γύρω στα 1,5%, συμπαρασύροντας πάρα πολλές εταιρείες και έγινε χαμός. Και αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ανομαλία στην αγορά παρέσυρε και το πετρέλαιο. Έκτοτε όμως έχει ανακάμψει το πετρέλαιο, είναι στα 114 και ανεβαίνει. Εμείς εκτιμούμε ότι το πετρέλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ξεπεράσει 130-140 δολάρια. Άρα και εκεί έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρισμό, που σήμερα οι τιμές είναι στα 323 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και δεν είναι τις πλέον ακριβές τιμές στην Ευρώπη. Έχουμε την Ιταλία με 418. 418, έχετε δίκιο. Ιταλία, μάλιστα. Έχουν ανέβει όλες, ακόμα και η Πολωνία που έχει μεγάλη δική της παραγωγή άνθρακα, είναι πάνω από 300 ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Κύριε Σταμπολή, επειδή το είχατε πει εξ αρχής, ότι φοβούμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πυροβολεί τα πόδια της με αυτή την αμφιθυμία και την εύκολη εκτόξευση συνθημάτων, χωρίς στρατηγική μακράς πνοής. Και τώρα φαίνεται, αλλά κατά μόνας, να γίνονται μεγάλες στροφές, κυβιστήσεις. Παρ' όλα αυτά, οι γενικές νόρμες, οφείλω να σας το πω αυτό, από την Κομισιόν, δεν έχουν αλλάξει. Όχι, δεν έχουν αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξουν σύντομα. Αλλά αυτό που θα αλλάξει κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα είναι η καταναλωτική συμπεριφορά, συμπεριφορά των καταναλωτών, και όταν αλλάξει αυτή θα πάμε σε ύφεση, θα πάμε σε οικονομική ύφεση. Διότι ο καταναλωτής κάποια στιγμή θα αλλάξει τη συμπεριφορά του και δεν πρόκειται να την ξαναλλάξει μέσα σε μερικές εβδομάδες. Θα την κρατήσει για κάποιους μήνες και ένα χρόνο για να δει που θα πάνε τα πράγματα. Αυτό όμως είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί για την οικονομία, διότι θα έχει δοθεί το μήνυμα πλέον της κατηφόρας. Ένα κομμάτι είναι η λεγόμενη λαϊκή κατανάλωση στα νοικοκυριά. Άλλο κρίσιμο κομμάτι για χώρες που θέλουν να ανεβάσουν τους δείκτες παραγωγής και ανάπτυξης είναι το κομμάτι που έχει σχέση με το βιοτεχνικό, τη βιομηχανική κατανάλωση. Τα έχετε ξαναπεί. Πόσο πιο δύσκολο γίνεται το περιβάλλον για αυτές τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων παραδοσιακά πάντοτε είχαν τρόπους και επέβαλαν ένα εσωτερικό κανονισμό, μια εσωτερική αυστηρότητα στο κατανάλωση της ενέργειας για να μπορέσουν να κρατηθούν ανταγωνιστικές. Τώρα αυτό θα γίνει ακόμα πλέον επιτακτικό, και εδώ είναι που η κυβέρνηση, αν θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να δώσει τις επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να γίνουν ενεργειακά πλέον ανταγωνιστικές, δηλαδή να εξοικονομούν ενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις βάσει της παραγωγής κάθε εταιρείας και του ισολογισμού το οποίο έχει, να αλλάξει τα κλιματιστικά, να έχει μεγαλύτερη, να κάνει εφαρμογή θερμομόνωσης, κυρίως εκτός του κτηρίου, να μπορέσει να έχει αυτοματισμούς, να αλλάξει τα φώτα σε χαμηλής κατανάλωσης, σε LED.
ακόμα και στην παραγωγή υπάρχουν δυνατότητες μείωσης στις εταιρείες που παράγουν, έχουν μηχανισμούς να παράγουν με χαμηλότερη ενέργεια. Εκεί πρέπει να δοθεί. Και πολύ περισσότερο. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Αφιδώς όμως δίνονται επιδόματα δεξιά-αριστερά για πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Η κυβέρνηση κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθεί και να δει τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν όρια στις επιδοτήσεις. Όταν θα φτάσει να πρέπει να έχει 2 δισεκατομμύρια το μήνα για επιδοτήσεις, θα καταλάβει ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Εμείς τις το λέμε από τώρα να σταματήσει τις επιδοτήσεις και να σκεφτεί πιο αποτελεσματικούς και πρακτικούς τρόπους. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όχι όταν δεν θα έχουμε φυσικό αέριο, τώρα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να μπορέσει να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας. Ξέρετε, έχετε δίκιο, και αν πάω και σε επιχειρήσεις ενεργοβόρες που χρησιμοποιούν ενέργεια για να παράξουν τις πρώτες τους ύλες ή τα προϊόντα τους, τα βιομηχανικά, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα. Μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση, την οποία την έχετε πει εγκαίρως, κύριε Σταμπολή, εξακολουθεί να μην γίνεται ή να γίνεται εντελώς υποτονικά συζήτηση για την αξιοποίηση του δικού μας φυσικού πλούτου. Ναι, διότι ακόμα είμαστε κολλημένοι στο πράσινο αφήγημα. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολύ καλές οι πράσινες πολιτικές έχουν πετύχει εν μέρη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένα 20% της ενέργειάς της, και όχι 50% που μας λέει ο κύριος Κασικράκας ή 40%, ένα 20% όλης της ενέργειας Ελλάδος είναι απανανιώσιμες και ένα 35% στον ηλεκτρισμό. Αυτά είναι κατακτήσεις αυτές και είναι πολύ καλό, διότι είμαστε μπροστά από πολλές άλλες χώρες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να μετέχουν στο ηλεκτρικό μείγμα. Δεν μπορούν να κυριαρχήσουν το ηλεκτρικό μείγμα. Είναι αντιπαραγωγικό. Σε όρους οικονομίας είναι αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει να έχεις ένα μείγμα. Και για πολλούς λόγους είναι πιο ασφαλές να έχεις ένα μείγμα παρά να έχεις μία-δύο πηγές οι οποίες κυριαρχούν αυτό το μείγμα. Τώρα, έχοντας πει αυτό όμως, ναι, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στους υδρογονάνθρακες. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μα κύριε Σταμπολή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω τον ήρμο, αλλά δεν αρκεί να επέρεσε ότι γίνεσαι κόμβος για τη μεταφορά LNG άλλων. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τα μεγάλα projects που είναι γύρω από την Κρήτη, ανατολικά, δυτικά και νότια, τα μεγάλα projects και στο Ιόνιο, αλλά έχουμε και διάφορα μικρά έτοιμα projects τα οποία μπορούν να προχωρήσουν. Και αν προχωρήσουν και αρχίσουν και παράγουν τους επόμενους μήνες, δεν μιλάμε για τα χρόνια, επόμενους μήνες να παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα αλλάξει η ψυχολογία στην αγορά. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο κοίτασμα του κατακόλου, το οποίο είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αναφέρομαι σε κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην βόρειο-δυτική Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένα μέρη, τα ξέρει η ΕΔΕΗ που βρίσκονται. Αναφέρομαι στην Ετώλα Καρνανία, που και εκεί έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα μικρά κοιτάσματα φυσικού αέριου. Αναφέρομαι στην Επανομή, όπου είναι βεβαιωμένο το κοίτασμα, το 1996. Υπήρχαν περιβαλλοντικές αντιδράσεις από τους κατοίκους και δεν προχώρησε. Αυτό το κοίτασμα μπορεί να δίνει αέριο για τη Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς έχουμε τον Πρίνο, το καινούριο κοίτασμα Ε, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει παραγωγή το 2023. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση να προχωρήσει, να δώσει τα κίνητρα, να συντονίσει μια προσπάθεια παραγωγής αερίου και πετρελαίου από μικρής κλίμακας αποθέματα, τα οποία έχουμε διάσπαρτα στην Ελλάδα. Αυτό θα αλλάξει εντελώς την εικόνα, θα αλλάξει την εικόνα. Θα αρχίσει ο κόσμος να βλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί έστω να παράγει ένα μικρό μέρος των αναγκών της. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί μας δίνετε ένα στίγμα. Καταρχάς, εμένετε στην εκτίμηση, δεν θα κουραστώ να το ρωτώ, ότι ο χειμώνας, τουλάχιστον αυτός και ενδεχομένως και ο επόμενος, είναι κρίσιμη για τον ευρωπαϊκό χώρο και την περαιτέρω για τη χώρα μας. Διότι εδώ ακούμε μέχρι και για δελτίο. Να λειτουργήσουν και με δελτίο στην ενέργεια χώρες όπως η Γερμανία. Ναι, είναι απόλυτα κρίσιμος και εδώ πέρα εμπλέκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κινήσεις της Ρωσίας, διότι εδώ ουσιαστικά η Ευρώπη χορεύει στο ρυθμό του Προέδρου Πούτιν.
Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, λίγο να κλείσει το αέριο ανεβαίνει η τιμή. Λίγο να κάνει αυτό ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή, εδώ πέρα παίζεται ένα ψυχολογικό και οικονομικό παιχνίδι, το οποίο καθορίζεται από τη Ρωσία και όχι από την Ευρώπη. Από τη Ρωσία, ούτε από την Αμερική, ούτε από την Κίνα, ούτε από την Ευρώπη. Από τη Ρωσία. Διότι έχει δει το Κρεμλίνο, γενικά το επιτελείο εκεί πέρα, έχουν δει ποιες είναι οι αντιδράσεις αν κλείσουν το σύστημα ή αν δώσουν λίγο αέριο εδώ ή αν πέσει η παραγωγή του πετρελαίου και οι εξαγωγές. Βλέπουν τον αντίκτυπο στην αγορά και αναλόγως κινούνται. Άρα λέτε ότι η Ευρώπη δεν κινείται έξυπνα σε αυτή τη διελκυστήρα. Όχι. Όχι. Και μάλιστα η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο προτέρημα, διότι ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι θέλει να κάνει η Ευρώπη. Αυτή έχει τα χαρτιά της κλειστά, δεν λογοδοτεί σε κανένα η ηγεσία στο Κρεμλίνο και αποφασίζει τι ενέργειες θα κάνει, οι οποίες είναι κυρίως ενέργειες που έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Δηλαδή το παιχνίδι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι να εξαντλήσει την Ευρώπη οικονομικά. Και εξαντλώντας την Ευρώπη οικονομικά, δεν θα έχει αντοχές η Ευρώπη να υποστηρίξει πλέον τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο στόχος της Ρωσίας. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση. Ναι, σαφές. Κύριε Σταμπολή, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω 4 ερωτήματα ακροατών. Ο πρώτος είναι ο Νεκτάριος. Λέει, ο ενεργειακός κολοσσός Uniper, αν τον λέω σωστά, που αγοράστηκε από τη φιλανδική εταιρεία ενέργειας Fortum, τρέχει για βοήθεια στο κράτος της Γερμανίας για πακέτο 9,4 δις. Φυσικά στη Φιλανδία έχουν μείνει κόκαλο, γιατί μετά τα 4 δις που αναγκάστηκαν να καταγράψουν ζημιά στις αρχές του καλοκαιριού, αφήνοντας πλήρες ανακατασκευασμένα εργοστάσια μονάδες στη Ρωσία για πολιτικούς λόγους, θα αναγκαστούν να βάλουν και πάλι το χέρι στην τσέπη τους. Έχει και η Φιλανδία, λέει, πολιτικούς τζιμάνια. Έκαναν καινούρια συμφωνία ηλεκτρισμού του σπιτιού μου. Εκεί, εκεί ζει. Αύξηση 280%. Σωστό. Σας είπα, γίνεται ένας οικονομικός πόλεμος. Αυτή τη στιγμή η Uniper δεν έχει κεφάλαια και πηγαίνει στο κράτος για να χρηματοδότηση. Διότι τα κεφάλαια που είχε έφερα εισήγαγε ακριβό αέριο, LNG. Πλήρωσε ψηλές τιμές στο χρηματιστήριο. Έκλεισε συμβόλαια μακροπρόθεσμα με ψηλές τιμές. Δεν είχε άλλη επιλογή. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στο ισοζύγιο της, στο οικονομικό, και αυτή τη στιγμή τρέχει στο κράτος λέγοντας SOS, βοηθήστε με. Ο φίλος ο Μιχάλης, κύριε Σταμπολή, στην εξαιρετική σας προσέγγιση θέλω να θέσω υπόψη αυτό που ακούστηκε και νωρίτερα. Πρώτον, η Αλγερία ανακοίνωσε σήμερα, που την είχαμε σαν backup η Ευρώπη, ότι αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τις τιμές του φυσικού αερίου, γιατί έχει ζητήματα στην οικονομία της. Και δεύτερον, η Επιτροπή Ενέργειας του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι θα ξαναδεί τις εξαγωγές LNG προς Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή την ενδιαφέρει η εσωτερική κατανάλωση να ρίξει την τιμή. Αυτά τι σας λένε, λέει. Αυτά μας λένε ότι πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι βασιλιάδες στην αγορά. Δηλαδή αυτοί καθορίζουν τις εξελίξεις. Ο φίλος ο Περικλής, πριν λίγους μήνες έφυγε η Total από τα κοιτάσματα της Κρήτης, πριν 1,5 μήνα. Τόσο εύκολο είναι να ξαναγυρίσουν οι εταιρείες, κύριε Σταμπολή, λέει? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο και θα πρέπει η ΕΔΕΗ να καταβάλει πολύ συστηματική προσπάθεια και προβολή των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, διεθνώς, για να μπορέσει να προσελκύσει νέες εταιρείες. Ερώτημα δικό μου. Το θέλει η κυβέρνηση? Ερώτημα, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Κώστας, κύριε Σταμπολή, λέει, σας παρακολουθώ χρόνια, όπως και άλλους επιστήμονες και αναλυτές. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά και με ειλικρίνεια, γιατί είμαι Έλληνας πολίτης που υποφέρω αυτή τη στιγμή. Είναι αστοχία, είναι λάθος πρόβλεψης, είναι άλλη αντίληψη που τελικά είναι ατελέσφορη, ή επί τούτου δεν αξιοποιούμε το δικό μας φυσικό πλούτο? Το δικό μας φυσικό πλούτο δεν τον αξιοποιούμε για μια σειρά από λόγους. Δεν είναι τόσο απλή, τους έχουμε αναλύσει το παρελθόν. Έχει να κάνει και με έλλειψη σωστής ενημέρωσης και με έλλειψη τόλμης και με τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα, αλλά και αδυναμία να αξιοποιήσουμε τις κατάλληλες περιστάσεις όταν αυτές παρουσιάζονται. Φοβικά σύνδρομα νομίζω ότι το πάτε στην ΑΟΣ, για την οποία όμως δεν έχουμε φοβικά σύνδρομα όταν πρόκειται για υπεράκτιες μονάδες ανεμογεννητριών, πλωτών. Εκεί δεν έχουμε φοβικά. Ναι,
δεν είναι μόνο το φοβικό σύνδρομο για την ΑΟΣ, είναι γενικότερο το φοβικό σύνδρομο το οποίο διακατέχεται ο ελληνικός δημόσιος τομέας, όπου δις θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Μάλιστα. Νομίζω είμαι πολύ σαφής. Σαφής. Θέλω να κλείσω με ένα σύμμικτο ερώτημα πολλών ακροατών. Το ένα έρχεται από τον Βασίλη, τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε και έτσι να κλείσουμε. Λέει, κύριε Σταμπολή, μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο που εργαλειοποιείται η ενέργεια και γεωστρατηγικά. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν σταματούν τον πόλεμο αν δεν φτάσουν τη βενζίνη στην Ευρώπη στα 3,5 ευρώ για να αποσταθεροποιηθεί. Την ίδια ώρα εθνικοποιούν την εταιρεία Sakhalin Energy Investment Company και πετάνε έξω οι Ιάπωνες και οι Αμερικανούς που τώρα τσακώνονται μεταξύ τους για την παροχή αργού και φυσικού αερίου στην Νότια Ανατολή. Πετάνε έξω Shell και Mitsubishi. Την ίδια ώρα οι αγρότες στην Ολλανδία ξεσηκώνονται για αυτά τα προγράμματα δέσμευσης, αν είναι δυνατόν, λέει, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο του διοξιδίου του άνθρακα. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα παγκοσμίως είναι το 0,02% στη ρύπανση από το διοξίδιο. Πού σας οδηγούν, λέει, όλα αυτά? Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδεσμευθεί η ενεργειακή πολιτική από τις δεσμεύσεις και τις στόχους για μείωση των εκπομπών, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, για να μπορέσει να επέλθει μια ισορροπία στην αγορά και να έχουμε λογικές τιμές. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί, δεν βγαίνει η εξίσωση. Δεν μπορεί να θέλουμε ασφάλεια, κλιματική ασφάλεια, όπως την αποκαλούν, εγώ δεν είναι δικός μου όρος, κλιματική ασφάλεια, και να έχουμε και ενεργειακή ασφάλεια. Δεν συμβαδίζουν τα δύο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές στην ενέργεια για το επόμενο διάστημα, ή θέλουμε να προστατεύσουμε το κλίμα με μείωση των εκπομπών. Μα κύριε Σταμπολή μου, δεν γίνονται και τα δύο αυτή τη στιγμή, εδώ που έχουμε φτάσει με αυτές τις τιμές, δεν γίνονται. Έχετε δίκιο, αλλά με συγχωρείτε, είναι και ευθύνη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Δηλαδή η Ολλανδία βάζει τέτοιες νόρμες στους αγρότες που για πρώτη φορά ξεσηκώνονται, κλείνουν τα πάντα, διότι τα θεωρούν υπερβολικά, και την ίδια στιγμή από εκεί που θα σταματούσε, συνεχίζει το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Το κοίτασμα του Γκρόνιγκεν έχει προβλήματα σταθερότητος, λογική σταθερότητος, και γι' αυτό έχει σταματήσει. Τώρα το ξανανοίγει πάλι, λέει. Ναι, δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν έχει άλλη επιλογή. Όταν φτάνει η Ολλανδία να ανοίγει το Γκρόνιγκεν, παρά τα προβλήματα σταθερότητας που υπάρχουν, καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνουν οι άλλες χώρες. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς στις πολιτικές που έχουν ανακοινώνει σχεδόν κάθε μήνα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι πρέπει να κάνει, Repower 1, Repower 2, Repower 3, πουθενά δεν αναφέρουν την ανάγκη για αύξηση της εγχώριας παραγωγής αερίου ή πετρελαίου. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Δηλαδή είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να ανταλλάξουμε το ρωσικό αέριο με μία εξάρτηση, με την εξάρτηση του εισαγόμενου LNG. Δηλαδή ανταλλάσσουμε τη μία εξάρτηση με μία άλλη. Αλλά δεν θέλουμε να παράγουμε το δικό μας. Τι στρεβλή νοοτροπία είναι αυτή, ερώτημα. Και εδώ νομίζω μπορούμε να κλείσουμε, αυτό το λέει όλα. Να κλείσουμε με το φίλο μου τον Νίκο από το Λονδίνο. Ζω στο Λονδίνο, λέει, κύριε Σταμπολή. Και εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω για την πατρίδα μας και σας παρακαλώ πάρα πολύ, στοχευμένα που υποφέρει τόσα χρόνια, τι πιστεύετε, επειδή έρχεται θύελα, λέει, δεν το βλέπουν, τι πιστεύετε ότι άμεσα θα έπρεπε να συμβεί? Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος της πολιτικής και ούτε καν οι απόψεις μας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα. Άρα ό,τι και να πούμε δεν νομίζω θα εισακουστεί. Το τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω το είπα πριν στην εκπομπή. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να κάνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, να υποστηρίξει. Μα λέει, ότι έκανε σχέδιο. Επιχειρήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα να προχωρήσει την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων.